Καλησπέρα. Μια μέρα μεγάλης γιορτής για την Ορθοδοξία. Μια μέρα που η Εκκλησία μας προτάσει την αναστήλωση των εικόνων, την διοχή της Ορθοδοξίας. Ευχαριστούμε πολύ τον Συμβουλιοδότο που μας κάνει την τιμή να βρεθεί στη σημερινή εκδήλωση. Οι μοναστηριώτες, πιστοί Ορθόδοξοι, είναι πολύ μεγάλη αυτή την ημέρα, γιορτή αυτή την ημέρα, η γιορτή της Ορθοδοξίας. Και η πρόβολή μας... Πρόεδρε, το μικρόφωνο. Και η πρόβολή μας όταν ήρθανε στην Ρόδινα αλλά και στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος όπου εγκαταστήθηκαν μετά το 1913, μετά τη διαμόρφωση των συνόρων το 1912, μετέφεραν και εδώ αυτή τη γιορτή να τιμούμε αυτή την ημέρα. Φέτος έχουμε την τιμή να έχουμε ομιλητή, τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, πολιτικό μηχανικό, πρώην δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, μοναστηριώτη καταγωγή. Η δε μητέρα του αποτελεί μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Μοναστηριωτών της Θεσσαλονίκης, η Καρτερία. Είναι αντιπρόεδρος του Συνδέσμου. Ο Κωνσταντίνος έχει τιμήσει κατ' επανάληψη το σύνδεσμο της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του αλλά και με ομιλίες και είναι ιδιαίτερη τιμή που αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας και είναι σήμερα κοντά μας. Δεν θα προχωρήσουμε σε χαιρετισμούς, παρά μόνο θα παρακαλέσω αν έχει καλοσύνη σε βασιλιόδατος να απευθύνει κάποιες ευχές, να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς του βουλευτή του Σταύρου του Παπασωτηρίου, ο οποίος αποουσιάζει εκτός Ελλάδος σήμερα για κάποιες υποχρεώσεις και να ευχηθώ πάντα να γιορτάζουμε. Και της κυρίας Πέρκα, με ενημερώνει ο κύριος Χάζιος. Σεβασμιότατε, αν έχετε την καλοσύνη, τη βεβαίως. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, κύριε Δήμαρχε, εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά και ευλογημένα για τη σημερινή εορτή της Κυριακής της Ορθοδοξίας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ζω, όπως και εσείς, όλη αυτή την παράδοση και την ποιότητα, την πολιτιστική που μετέφεραν και μεταφέρουν οι μοναστηριώτες σε ολόκληρη την πατρίδα μας. Είναι μία ξεχωριστή και σημαντική μέρα σήμερα, όπου η Εκκλησία πανηγυρίζει και εορτάζει την καθιέρωση των δογμάτων και της πίστεως μας, αλλά κυρίως τον ορθόδοξο τρόπο έκφρασης της πίστεως μας. Και δεν είναι τυχαίο ότι μια τέτοια μέρα εορτάζουν και οι μοναστηριώτες και την Παναγία, αλλά και όλον το δικό τους κόσμο και πολιτισμό. Εύχομαι λοιπόν κάθε εορταστική ευκαιρία του Συλλόγου των Μοναστηριωτών να μεταλαμπαδεύει και να φωταγωγεί και να πλημμυρίσει και την δική μας κοινωνία, αλλά και όλη την πατρίδα μας από τον πολιτισμό, τις αξίες και την παράδοση που όλοι οι πρόγονοί μας μας μετέφεραν, αλλά και αυτή την παράδοση, όπως λέει και ο μουσουργός μας ο γνωστός, ότι η παράδοση δεν είναι, ο Διονύσιος Αβόπουλος, δεν είναι αυτό που παραλαμβάνουμε, αλλά και αυτό που παραδίδουμε. Γι' αυτό και εμείς, μέσα και από αυτές τις εκδηλώσεις, μέσα και από τις ιστορικές αναφορές και ομιλίες και μέσα από την από το βίωμα των αξιών και της παραδόσεως, έχουμε την ευθύνη να τις μεταφέρουμε και εμείς στους διαδόχους μας. Να είστε όλοι καλά και είμαστε όλο αυτιά, κύριε Ζέρβα, για να σας ακούσουμε και να κερδίσουμε από την γνώση και τον κόπο σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και τον Δήμαρχο Φλόρινας και συμπατριώτη μας μοναστηριώτη που είναι κοντά μας, όπως και τις στρατιωτικές και τυπικές αρχές, τους αντιδημάρχους και τον πρόξενό μας της Ελλάδος στο μοναστήρι, που και αυτός μας τιμά με την παρουσία του. Θα παρακαλέσω
τον κύριο Ζέρβα να πάρει το λόγο. Σεβασμιότατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόξενε, κύριε Πρίτανη, πρόσωποι από τις ένοπλες δυνάμεις μας, φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και συμπατριώτησες. Δέχτηκα την πρόσκληση πριν από λίγο καιρό του παλαιόθεν συμφοιτητή, συναδέρφου, φίλου, συμπορευτή Σωτήρη Βόσδου, να έρθω να μιλήσω αυτή την τόσο σημαντική μέρα, όχι μόνο για την Ορθοδοξία, όχι μόνο για τον Ελληνισμό, αλλά και για εμάς τους μοναστηριώτες. Όπως είπα και προηγουμένως, έχω καταγωγή από την πλευρά της μητέρας μου, του παππούς μου, ο Ιμιστός Ναούμ Ορλογάς. Είχε γεννηθεί και μεγαλώσει στο μοναστήρι. Και όλες αυτές τις επιρροές, αλλά και όλα αυτά τα οποία τα χρόνια που έχουν περάσει μας έχουν, όπως υπόθηκε από το Σεβασμιότητο, με καλαμπαδεύσει προηγούμενες γενιές, θα πρέπει όχι μόνο να τα ανακαλούμε, αλλά και εμείς να τα μεταφέρουμε, γιατί κάθε φορά που ανατρέχω σε εκείνα τα χρόνια, νιώθω μια βαθιά περηφάνεια για την ελληνικότητα, για τον πλούτο του μοναστηριού και όλης της περιοχής της Πελαγωνίας. Και σκέφτηκα ότι η παρουσίαση θα μπορούσε να γίνει με έναν έτσι υποπτικό, ζωντανό τρόπο. Κλείστε τα μάτια σας και σκεφτείτε ότι πριν από 112 χρόνια, κάπου εκεί στα τέλη του 1912, όταν μοιράστηκε η Βαλκανική και όταν η Θεσσαλονίκη έγινε ελληνική, αλλά το μοναστήρι έγινε σερβικό, γινόταν πολύ σημαντικά πράγματα. Και θεώρησα ότι αν υπήρχε ένα τηλεοπτικό κανάλι, αν υπήρχε μια ειδησιογραφία εκείνη την εποχή, που ουσιαστικά θα παρουσιάζει αυτό που σας ανέφερα προηγουμένως, το πλούτο του μοναστηριού, στην οικονομία του, στις πολιτικές εξελίξεις, στις κοινωνικές σχέσεις, στον πολιτισμό, ακόμα και στον αθλητισμό, πώς θα τα παρουσιάζαμε. Θα έχουμε δηλαδή σήμερα ένα οπτικό αλλά και μουσικό υλικό από το μοναστήρι των αρχών του προηγούμενου αιώνα, όταν με βαθιά ελληνική συνείδηση δυστυχώς έγινε σερβικό. Μπορώ να σας πω ότι ο Ίμιστος ο παππούς μου, λίγους μήνες μετά, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, που ήταν ελληνική. Λίγα χρόνια μετά, η γιαγιά μου, μετέπειτα γυναίκα του, ήρθε πρόσφυγας από την Τρίβια και βλέπετε πώς ενώθηκε αυτό το στοιχείο από το μοναστήρι και από τη Μικρά Ασία, έτσι ώστε να δημιουργήσει ακριβώς αυτό το καινούριο πλούτο, αυτήν η δύναμη, όπως λέει ακριβώς και ο Διονύσης Απόπυλος, Σεβασμιότατε, να καταφέρνουμε μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις τάξεις, να κουβαλάμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Την ψυχή μας, την καρδιά μας, την δύναμή μας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Σκεφτείτε ότι βρισκόμαστε σε ένα τοπικό κανάλι, σε ένα τοπικό δελτίο ειδήσεων και παρακολουθούμε ένα δελτίο ειδήσεων του 1912. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι πλούσιο το σημερινό μας δελτίο ειδήσεων από το σαντζάκι του μοναστηριού της Πελαγωνίας. Και ας ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις του πολέμου της Βαλκανικής. Οι εξέλιξεις βρίσκονται οι αγώνες κατά των Τούρκων στις γύρω περιοχές. Η Θεσσαλονίκη έχει ήδη ελευθερωθεί την 26 Οκτωβρίου του 1912. Κινηματογραφικό ντοκουμέντο από την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης έχουμε στην διάθεσή μας από τους αδερφούς Μανάκια. Thank you.
Για τα αποκριτές της ελληνικής πολιτικής εφημερίδας «Το Φως» μας ενημερώνουν ότι η 5η Ελληνική Μεραρχία υπό τον Συνταγματάρχη Μαρθεόπουλο κατέλαβε τον Αλμπάγκο, Πέρδικα, βόρειο των Καϊλάριων, το Λεμαΐδα. Πέρασε από την Πάνιστα, Βέβη, και βρίσκεται έξω από τη Φλόριντα. Από το Σεπτέμβριο, το Μαυροβούνιο, ως μέλος και αυτό της Βαλκανικής Συμμαχίας, έχει κηρύξει τον πόλεμο στην Τουρκία και έχει παρατάξει 35.000 στρατό ξηράς. Έτσι, ο αριθμός του στρατού της Σερβίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και του Μαυροβουνίου έφτασε τις 645.000. Έχουμε θετικές πληροφορίες από τον Αρχιδιάκο Αθηναγόρα, μετέπειτα Πατριάρχη, ότι ο ελληνικός στρατός έχει εκπορθήσει το απόρθητο, όπως λέγαμε, Σαραντάχωρο στις 9 Οκτωβρίου του 2012. Ο τουρκικός στρατός βρίσκεται σε δυσκερή θέση και μετρά σημαντικές απώλειες. Ευχάριστες είναι οι ειδήσεις για την προέλαση του ελληνικού στρατού και μεγάλος αριθμός των εθελοντών που σκοπεύουν να καταταγούν στην 18η ελληνική μεραρχία που βρίσκεται στο μέτωπο του Σόροβιτς, στα Μίμπια. Μετά τις φασαρίες που δημιουργήσαν ασύνταρκτα στήθη αρβανιτάδων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης και κράτησαν 2 ολόκληρες μέρες, το μοναστήρι ξαναβρήκε τους κανονικούς του ρυθμούς. Στα Σέρβια, υποχωρώντας οι Τούρκοι, πραγματοποίησαν άγριες σφαγές σε κρατουμένους, όμως ο Τσαβίτ Πασάς, διοικητής του σώματος στρατού στο μοναστήρι, έχει ήδη διαβεβαιώσει τον Μητροπολίτη μας Χρυσόστομο ότι έδωσε αυστηρότατες διαταγές σε όλες τις αρχές να εμποδίσουν τέτοιες άγριες πράξεις. Μάλιστα για την ενημέρωση των κατοίκων έχουν κυκλοφορήσει και σχετικές προκηρύξεις. Για μια ακόμα φορά, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας αγωνίζεται να προφυλάξει τον ελληνισμό της πόλης. Ο Διευθυντής του Εθνικού Οικοτροφείου, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, ο οποίος τελεί και ταυτόχρονα και χρέη γραμματέα της Ιεράς Μητροπόλεως, σε συνεργασία με τον Αρχιδιάκονο Αθηναγόρα, συγκέντρωσαν όλους τους μαθητές των σχολείων και του διδασκαλείου στην πύλη της Μεγάλης Αυλής και τους ενημέρωσε για τις εξελίξεις. Παιδιά και δάσκαλοι, αφού τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο, ευχήθηκαν στον ελληνικό στρατό να τα καταφέρει στο δύσκολο αυτό αγώνα που βρίσκεται σε εξέλιξη. Έγκυρες πάντα οι πληροφορίες μας όσον αφορά τις στρατιωτικές εξελίξεις στα Βαλκάνια, μια και το ελληνικό προξενείο της πόλης ενημερώνει συνεχώς την Ιερά Μητρόπολη της Πελαγωνίας. Επεκτάσεις της σιδηροδρομικής γραμμής. Ευχάριστα είναι τα νέα για την εξέλιξη των εργασιών στο σιδηροδρομικό δίκτυο του μοναστηρίου. Η Διεύθυνση Εκμεταλλεύσεως Εταιρείας των Ελληνικών Σιδηροδρόμων απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της κυβέρνησης Ελευθέριο Βενιζέλο, όπου περιγράφοντας την ανάγκη σύνδεσης ελληνικής σιδηροδρομικής γραμμής με τη γραμμή Θεσσαλονίκης Μοναστηρίου, καταθέτει την πρόθεσή της να αναλάβει τη δαπάνη της εν λόγω μελέτης. Θετική ήταν η απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία μάλιστα δήλωσε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή όλων των σχετικών συμφωνιών. Μεγάλη αποδοχή έχει το ελληνικό αλφαβητάριο. Το διάστημα αυτό διεξάγονται θυελλώδεις συζητήσεις στην Ελληνική Βουλή σχετικά με τη συνταγματική κατοχήρωση της καθαρεύουσας ως επίσημης γλώσσας του κράτους. Βλέπετε κάποια πράγματα πώς διαχρονικά είναι στην ιστορία μας. Το ελληνικό αλφαβητάριο που εκδόθηκε στο τέλος του περασμένου χρόνου υπό τον εκδότη του μοναστηριού Ζάλη έτυχε μεγάλης αποδοχής από τους Έλληνες λόγιους και πολιτικούς, μια και εισάγει μια νέα μέθοδο διδασκαλίας, την εποπτική. Γίνεται επιλογή της γνώριμης γλώσσας του παιδιού, επιστρατεύονται με ιδιαίτερη φροντίδα εικόνες
οι οποίες με τη σειρά τους θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο το μαθητή να αφομοιώσει το μηχανισμό της ανάγνωσης. Είναι δε αξιοπρόσεκτο ότι τα αντικείμενα των εικόνων αντλούνται από την καθημερινότητα, τα βλέπετε και στο βίντεο, και συνεχώς έχουν άμεση σχέση με τον γνωστικό κόσμο του παιδιού. Οφείλουμε λοιπόν όλοι να συγχαρούμε τον συμπατριώτη μας για την αξιολογότατη εργασία που προσέφερε στην ελληνική γλώσσα, αλλά και για την καινοτόμη τεχνική που χρησιμοποιήσει για τη χρήση δύο χρωμάτων στην εκτύπωση. Εκδόθηκαν νέα στατιστικά στοιχεία για τον πληθυσμό και τα σχολεία της περιοχής. Με το υπαριθμόν 173 κάθετος 166 σχετικό τηλεγράφημα, ενημερώθηκε η ελληνική κυβέρνηση για τη στατιστική του πληθυσμού του μοναστηρίου κατ' εθνικότητες. Το τηλεγράφημα περιλαμβάνει αναλυτικούς πίνακες των Σατζακίων Κοριτσάς, Σερβίων, καθώς και αναλυτικούς πίνακες κατά εθνικότητας των 6 κατάδων του μοναστηρίου. Η πόλη αριθμεί 40.733 κατοίκους και όλο το Σατζάκι 210.881. Οι ίδιες στατιστικές αναφέρονται στην πόλη λειτουργούν 11 ελληνικά σχολεία με 53 δασκάλους και 2.800 μαθητές. Πρέπει να αναφέρουμε ότι καμία άλλη πρωτεύουσα νομού σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τα Βαλκάνια, παρουσιάζει την εκπαιδευτική οργάνωση του μοναστηρίου. Όπως αναφέρει η στατιστική της επαρχίας Πελαβωνίας, κατά το τρέχον σχολικό έτος, του 1912-13, ο ολικός αριθμός των φοιτώντων ανήρχεται σε 2.595 μαθητάς και μαθητρίας, το δε προσωπικό των διδασκόντων εις 67 και ούτως των εξατάξεων γυμνάσεων εφήτουν 250 μαθητές, εις την κεντρική ναστική 518, εις τη δευτέρα δημοτική είναι 173, εις το σχολείο οικονόμιων υπηαγωγείων 86, εις τη δημοτική σχολή γενή 65, εις τον υπηαγωγείο γενή 72, εις τη δημοτική Αρναούτ 78, εις τον υπηαγωγείο Αρναούτ 91, εις τον υπηαγωγείο των Κήπων 213, εις τα δύο σχολά των Λόφων, Βαΐρ 65, εις τη Δημοτική Λευκή Βρύσης 62 και στο κεντρικό Παρθαναγωγείο 686 μαθήτριε και στο διδασκαλείο 62 μαθητές. Αναγνωρίστηκε και στο εξωτερικό η δουλειά των αδελφών Μανάκη, τον οποίο το ντοκιμαντέρ είδαμε προηγουμένως στα πλάνα από την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης. Έχουν διαπρέψει στο εξωτερικό οι αδερφοί Γιάννης και Μίλτος Μανάκια, που δικαίως κέρδισαν τον τίτλο των πρώτων κινηματογραφιστών στα Βαλκάνια. Γεννήθηκαν στα Άβδελα Γρεβενών, κάτοικοι πλέον της πόλης μας, διατηρούν το γνωστό εις όλους μας ατελιέ κινηματοκαλλιτεχνικής φωτογραφίας από το 1905, με την κινηματογραφική μηχανή Urban Bioscope, που προμηθεύτηκαν από το Λονδίνο, έχουν ήδη γυρίσει την πρώτη κινηματογραφική ταινία τεκμηρίωσης στα Βαλκάνια με τίτλο «Οι Φάντρες» και με πρωταγωνίστρια τη γιαγιά τους, την κυρά Λουκία Μανάκη, η οποία έγνεθε μαλλί και ήφαινε στον αργαλιό. Το 1906, μετά από πρόσκληση του βασιλιά Καρόλου του Πρώτου, λαμβάνουν μέρος σε μια διεθνή φωτογραφική έκθεση στο Σινάια της Ρουμανίας, όπου κερδίζουν το χρυσό μετάλλιο. Ας μην ξεχνάμε ότι η αδερφή Μανάκη είναι και η επίσημη φωτογράφη του Σουλτάνου. Με τις προσπάθειές του, σύντομα η πόλη μας θα αποκτήσει τη δική της κινηματογραφική αίθουσα. Και οι αδερφοί Μανάχια μας έχουν παραχωρήσει ένα μικρό απόσπασμα από την ταινία τους, το ντοκιμαντέρ που σας έλεγα προηγουμένως, το οποίο θα δούμε ευθύς αμέσως.
Ποιητική βραδιά διοργανώνει ο Σύλλογος Φιλομούσων. Πλούσια η πολιτιστική δράση του Συλλόγου Φιλομούσων Μοναστηρίου. Ακούραστα και πολλά τα μέλη του και κυρίως ασταμάτητη η προσφορά του στον ελληνισμό του μοναστηρίου. Ο Σύλλογος γνωστός για τις πολιτιστικές του δραστηριότητες, την κατάρτιση της χοροδίας, τις θεατρικές παραστάσεις και διαλέξεις, διοργανώνει η Εσπερίδα με στόχο να ενισχύσει τη λειτουργία του Παρθεναγωγείου. Στην Εσπερίδα, που ετοιμάζουν οι κυρίες του Συλλόγου, ο Πέτρος Κυριαζής, από τους πιο αγαπητούς δασκάλους της πόλης μας, θα διαβάσει αποσπάσματα της νέας ποιητικής του συλλογής που κυκλοφόρησε πριν από λίγο με τίτλο «Η Μούσα της Νεότητας». Οι κυρίες του Συλλόγου θα προσφέρουν τσάι και καφέ στους μεγαλύτερους, ενώ οι νεότεροι θα γευτούν ζεστή σοκολάτα που μόλις έφεραν έμποροι μοναστηριώτες από το Λονδίνο. Η βραδιά θα κλείσει με τραγούδια από τη χοροδία του Συλλόγου. Και επειδή η δράση του Συλλόγου δεν περιορίζεται μόνο σε πολιτικές εκδηλώσεις, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι με εμέρημα του Ιεροδιάκονου Αθηναγόρα έχουν ήδη μεταφερθεί σε ειδική πτέρυγα του Παρθεναγωγείου περί τα 50 του ΦΕΚΕ του ελληνικού στρατού με άλλα πολεμοφόδια και πυρομαχικά. Είναι δύσκολες και επικίνδυνες οι μέρες που ζούμε και οι κυρίες των Συλλόγων βοήθησαν στη διαμόρφωση κατάλληλου χώρου για τη φύλαξη των πυρομαχικών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο μοναστήρι χάρη στις γενναίους χειρισμούς χωρικών του Μπουκόβου έξω από τη Φλόριδα, επάνω σε καμουφλαρισμένες βοηδάμαξες και περνώντας ανάμεσα από το σέρβικο στρατό. Μουσική βραδιά στον Δημήτρη Λάλα διοργανώνει ο Γιώργος Αγιαξής. Μουσική βραδιά διοργανώνει ο αγαπημένος ποιητής του μοναστηριού Γιώργος Αγιαξής, μετέπειτα πρώτος διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Θεσσαλονίκης. Ο Γιώργος Αγιαξής είχε γεννηθεί στο μοναστήρι το 1874, είναι γνωστός όχι μόνο για τα ποίηματά του, αλλά και για τις επιστημονικές του μελέτες σχετικά με τη βαλκανική λαογραφία. Η βραδιά είναι αφιερωμένη στον αγαπημένο του φίλο και διάσημο μουσικό από το μοναστήρι, Δημήτρη Λάλα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγους μήνες πριν, χτυπημένος από τη χολέρα. Ο Λάλας, ο Δημήτρης Λάλας, σπούδασε στην Αθήνα, στη Γενέβη και στη Βιέννη και ολοκλήρωσε τη μουσική του εκπαίδευση στο Μόναχο. Ήταν στενός συνεργάτης του Ρίχαρτ Βάγνερ και συμμετείχε ως βοηθός διευθυντής ορχήστρας στην πρώτη σκηνική παρουσία της τετραλογίας «Το δαχτυλίδι του Νίμπε Λούγκεν», με την οποία εγκαινιάστηκε το θέατρο του Bayreuth. Το 1877 εγκαταλείπει το Μόναχο και συνεχίζει τη σταδιοδρομία του ως αρχιμουσικός στο Ζάλτσμπουργκ, στην Αθήνα, στο Μοναστήρι και στη Θεσσαλονίκη. Ανάμεσα στους μαθητές του ήταν ο συνθέτης Εμίλιος Δριάδης. Πλούσια εργογραφία του Λάλα και ανάμεσά τους το έργο «Μακεδονικός Πεάν», που αποκαλύπτει πόσο τον έχει επηρεάσει ο Μακεδονικός αγώνας. Ο Λάλας είχε δείξει το έργο αυτό στον Ιώνα Δραγούμη, παρακαλώντας τον να μεσολαβήσει ώστε να φτάσει στα χέρια του Ιωσήφ Κέσαρη για να απεχθεί στη Μεσολυμπιάδα της Αθήνας του 1906. Τελικά ο Μακεδονικός Πεάν εκτελέστηκε στις 21 Φεβρουαρίου του 1907 στο Μακεδονικό χορό της στρατιωτικής λέσχης Αθηνών από μπάντα 30 μουσικών της Ανακτορικής Φρουράς. Ο αδερφός του Ιώνος, Φίλιππος Δραγούμης, κατέγραψε τα εξής στο ανέκδοτο ημερολόγιο του. Ο Μακεδονικός Πεάν, αλήθεια, είναι ωραιότατος. Από αρχής μέχρι τέλους, είναι μελαγχολικός. Καταρχάς, παριστάνει τη λυπηράν κατάσταση της Μακεδονίας. Έφνης, ακούγονται σάλπιγγες, εξεγείρουσε πάλι τη συνείδηση των Ελλήνων και στο τέλος συναρμολογεί την αρχή του εθνικού ύμνου, δηλώνοντας ούτως τις ελπίδες του ελληνισμού και τελειώνει με ήχους ενθουσιασμού. Αισθάνεται κανείς ότι ο Λάλας είναι μαθητής του Βάγνερ και θαυμαστής του Μπετόβεν. Ο Γιώργος Αγιαξής θα διαβάσει το άρθρο του που στην εφημερίδα που δημοσιεύθηκε το Φως είχε αφιέρωμα στο μεγάλο μουσικό. Ας εκφράσουμε κι εμείς με τη σειρά μας τη λύπη
για τον πρόσφατα που βιώσαν τα συνθέτης τα αδέρφια του Δόνα, Κωνσταντίνο, Μιχαήλ και Πέτρο. Κατά τον αγαπητό μας δικηγόρο Γιώργιο Μόδη, ευχή σε όλους είναι η έκφραση «Να έχεις του Λάλα τα καλά». Καλεσμένοι της βραδιάς, διπλωματικές αρχές και επιφανείς μοναστηριώτες όπως το ζεύγος Δημητρίου, Σάντι, Κυριαζή, Μόλτου, Μόδης, Βόλου, Τσαουσάνη, Ξαφά, Νιτσιώτα, Καρύπη, Ματσόλη, Δούμα, Νότι και πολλοί άλλοι. Για τη δική σας ενημέρωση σας πληροφορούμε ότι από το Διεθνές Εμπορικό Τυπογραφείο του Μοναστηρίου έχει κυκλοφορήσει ήδη η ποιητική συλλογή του Σαγιαξή τη Θύραβη και είναι πλέον στη διάθεση του αναγνωστικού κοινού. Ας ακούσουμε ένα ακόμα σημαντικό έργο του συνθέτη Δημήτρη Λάλα. Για να δούμε λίγο και την εμπορική κίνηση της αγοράς. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η εμπορική κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης το τελευταίο διάστημα. Η κίνηση αυτή οφείλεται κυρίως σε ομάδα εμπόρων προερχόμενων από το Βουκουρέστι με σκοπό να διαπραγματευτούν ασημένια και χρυσά αντικείμενα και μικροέπιπλα από τεχνίτες της περιοχής μας. Είναι γεγονός ότι το τραπέζι από χρυσό και ασήμι που προσέφερε ως δώρο ο Δήμαρχος Μοναστηρίου στο Σουλτάνο Λεσάρκα την επίσκεψη του 1911 προκάλεσε ιδιαίτερες εντυπώσεις. Επιπλέον, αυτές τις μέρες γίνονται διαπραγματεύσεις με Ιταλούς κατασκευαστές για την προμήθεια μεγάλης ποσότητας ξυλίας βαλκανικού πενταβέλου πεύκου της περιοχής μας. Η αισθητική και η οικονομική του αξία είναι μεγάλη και είναι ιδανικό ως οικοδομική ξυλία. Επίσκεψη Σέρβων Αρχαιολόγων. Εδώ και λίγες μέρες στο μοναστήρι βρίσκονται τρεις αξιωματικοί του σερβικού στρατού με άλλη από τη στρατιωτική του ιδιότητα. Πρόκειται για αρχαιολόγους που ενδιαφέρθηκαν για την αρχαία πόλη Ηράκλεια και για τα ευρήματα που έχουμε συλλέξει στο μικρό μουσείο του γυμνασίου. Έμειναν κατάπληκτοι με τα αρχαία γάλματα που είδαν και ο διευθυντής του δασκαλείου Νικόλος Τσούφης θα τους οδηγήσει στα μέρη όπου έχουν αυτά βρεθεί. Ο σεβαστός όλος μας συμπολίτης Γιώργιος Μόδης μας ενημέρωσε ότι καθηγητές του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, με επικεφαλή στον καθηγητή Ντούσαν Πόποβιτς, έχουν ετοιμάσει σχετικά συγγράμματα πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και στην ανεκτήμητη συμβολή της πόλης μας στον εκπολιτισμό των Σλάβων. Το 358 π.Χ. ο βασιλιάς Μακεδονίας Φίλιππος ο Δεύτερος, μετά από νικηφόρες μάχες στα βορειοδυτικά του κράτους του, και αφού κατάφερε να θέσει υπό τον έλεγχό του την περιοχή της Λίγκου, αποφάσισε να ιδρύσει πόλη ως προπύργιο του Μακεδονικού κράτους που την ονόμασε Ηράκλεια, τιμώντας έτσι τον γενάρχη των Μακεδόνων Ηρακλή, το μεγαλύτερο Έλληνα μυθικό ήρωα. Έτσι η Ηράκλεια καθορίζεται ως αρχαιότατη ελληνική πόλη της Μακεδονικής γης και λίγους αιώνες μετά, ο γεωγράφος Στράβων, αναφερόμενος στη Ρωμαϊκή Εγνατία Οδό, την αναφέρει ως πόλη σταθμό της αρχαίας οδού που ένωνε την Ανατολή με τη Δύση. Νεαρά μέλη του διδασκαλείου αγωνιούν για τις εξελίξεις. Νεαρά μέλη του διδασκαλείου με τον ενθουσιασμό που τους διακρίνει θα μεταβούν ως τη Μονή Παρεσάνης, 2 ώρες περίπου νότια της πόλης, με σκοπό να φτάσουν στις παρυφές του όρου Περιστερίου και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των μαχών που μάχονται στους γύρω λόφους. Θα σε ενημερώσουν άμεσα μόλις επιστρέψουν και έχουμε νέα. Και τώρα, ας περάσουμε σε αθλητικές ειδήσεις. Η ποδοσφαιρική ομάδα του Συλλόγου Φιλομούσων είναι στις δόξες της. Από την ίδρυσή της το 1902, έχει να επιδείξει επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στην Αθήνα. Η συμμετοχή της στους ενδιάμεσους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών του 1906 που αναφέραμε προηγουμένως, άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις.
Στην Αθήνα τους αθλητές συνέδευσε και η Φιλαρμονική του Συλλόγου Μοναστηρίου. Η ομάδα έχει υπογράψει το καταστατικό της από το 1908, όμως η ονομασία Μακεδονικός Γυμναστικός Σύλλογος πρέπει να αλλάξει λόγω των αντιδράσεων που έχουμε συναντήσει από την τουρκική κυβέρνηση. Η νέα ονομασία της ομάδας θα είναι Ηρακλής και θα διατηρηθεί η κιανόλευκη στολή της ομάδας Γερνών του Λόγου. Αρχική της σύνθεση είναι ακόλουθη. Τερματοφύλακας ο Τέβος, αμυντική ο Βαπόρης, ο Σαμαράς, μέσο ο Καρακουνίδης και ο Κοσμόπουλος, Απόστολος Κοσμόπουλος, πατέρα του μετέπειτα, πατέρας του μετέπειτα δήμαρχου Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Κοσμόπουλου, ο άλλος αδερφός Καρακουνίδης και επιθετική Χρυσίδης, Λιόντος, Άμποτ, Σωτηριάδης και Πίντος. Κυρίες και κύριοι, αυτά και άλλα πολλά συνδέουν μια καθημερινή μέρα στο Ξακουστό Μοναστήρι του 1912. Στη γεωγραφική και πνευματική καρδιά της Πελαγωνίας, στην πόλη των σχολείων, των προξενείων, των Βιάννων. Στην πόλη που είναι αδύνατον να μην νιώσεις Έλληνας σε κάθε σου βήμα. Στην πόλη με τα μεγάλα τετράγωνα σπίτια, με τις τσίγκινες στέγες, τα παράθυρα, τα τζάμια, τα πέτρινα μπαλκόνια που φανερώνουν από την πρώτη ματιά την αγάπη μας για τον ήλιο και για το φως. Στην πόλη με τους μεγάλους δρόμους, τις όμορφες εκκλησιές, τις πλατείες που κάνουν επιθυμητή σε κάθε επισκέπτη, την παιδεία, τον πολιτισμό, το μεράκι. Στην πόλη στην οποία είχε γεννηθεί ο προπάπους μου Πέτρος Ορολογάς, γεμολόγος και χρυσοχώος, ο οποίος έχασε τη ζωή του νέος στο Μακεδονικό Αγώνα. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς έχουμε μια έκτακτη είδηση. Χθες το βράδυ έληξε η μάχη μεταξύ του τουρκικού και του σέρβικου πυροβολικού που κράτησε σχεδόν τρεις μέρες έξω από το μοναστήρι, πλησίον του συνδρομικού σταθμού. Ο τουρκικός στρατός υποχώρησε και καταλήγει την πόλη. Οι Σέρβοι νικητές περιμένουν την επιτροπή των αρχών της πόλης για να τους την παραδώσουν στην έξοδό τους προς την Περλεπέ. Έλληνες στρατιώτες που ήταν εχμάλωτοι των Τούρκων έχουν ελευθερωθεί και βρίσκονται ασφαλείς στο οικοτροφείο μοναστηρίου. Η επιτροπή υπό την προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου πριν λίγο συνάντησε το Σερβικό στρατό και που με επικεφαλής του πρίγκιπα Αρσένιο Καραγεώργη μπαίνει θριαμβευτικά στο ελληνικό μοναστήρι. Οι Έλληνες του μοναστηρίου, άλλα στα πέρματα περίμεναν, αλλά αντικρίζουν. Αλλά και οι Σέρβοι αξιωματικοί μένουν έκπληκτοι καθώς αντικρίζουν μια πόλη ελληνική, μια πόλη ντυμένη στα γαλανόλευκα, που με συντετριμένη καρδιά δέχεται άλλους δυστυχώς θεραπευτές από τους Τούρκους. Μεσημέρι Τετάρτης, 6 Νοεμβρίου 1912. Το μοναστήρι πλέον ανήκει στους Σέρβους. Οι μοναστηριώτες όμως ήταν και παραμένουν για πάντα Έλληνες, όπου και αν βρίσκονται και όπως οι ίδιοι διαμήνυσαν σε μεγάλες δυνάμεις, αλλούν ελληνιστοί, βουλγαριστοί, βλαχιστοί, αλβινιστοί, αλλουδέν ή τονες μεν άπαντες Έλληνες και ουδενή επιτρέπομεν να αφισβητεί προς εμάς τούτο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κωνσταντίνο Ζέρβα για την τιμή που μας έκανε, για την τόσο συγκινητική ομιλία και την αντίστοιχη προβολή που εικόνισε από το μοναστήρι, από το ιστορικό μοναστήρι. Και σε ανάμιση της ημέρας θα προσφέρουμε, Κωνσταντίνε, μια αναμνηστική πλακέτα, θα τη θυμάσαι. Και ας ευχηθούμαστε και εμείς. Ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνατε.